Εμείς έχουμε όλη εκπλαγή, δεν το περιμέναμε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περίμενα αμέσως μετά τα Θεοφάνεια να μας κλείσουν, την επόμενη εβδομάδα ίσως. Και έτσι είχα προετοιμάσει, ας πούμε, και... Ήμασταν προετοιμασμένοι τέλος πάντων, αλλά σίγουρα όχι για τώρα. Μας βρήκε εντελώς απροετοίμαστος, γιατί έχουμε κλεισμένα ραντεβού. Πολλοί που τα αφήσαν λίγο μετά τις γιορτές για να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αυτοί που φοβούνται κτλ. Μείναμε ξεκρέμαστε εντελώς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχει, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Από αύριο ξεκινάει. Δεν έχουμε και μια μέρα μπροστά μας να λέγαμε ότι κάπου θα εξυπηρετήσουμε και κάποιους ανθρώπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό. Από ότι, γιατί από την ώρα που το έμαθα είμαι σε επαφή και με κάτω στην Αθήνα, έχει ξεκινήσει το πρόβλημα από μεγάλο κομμωτήριο της Αθήνας που βάζαν πολύ κόσμο μέσα και δημιουργήσαν θέμα. Παρόλο που εμείς ήμασταν ευσυνείδητοι και κρατούσαμε τα μέτρα, τα πιο μικρά κομμωτήρια δηλαδή νομίζω είχαν έτσι ευσυνειδησία και δουλέψαν σωστά. Κάποια ασυνείδητοι δουλέψαν με λάθος τρόπο τέλος πάντων. Και τα κέντρα αισθητικής και από εκεί υπήρχε πρόβλημα και γι' αυτό η κυβέρνηση βρέθηκε σε αυτό το δίλημα και πήρε αυτή την ευθύνη απόφαση να μας κλείσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα το δεχτούμε. Να ευθυστήσω πάλι την προσοχή, γιατί πάλι τα ίδια θα γίνουν. Πάλι θα ξεκολουθεί ο κόσμος να παίρνει άτομα στο σπίτι να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται να κλείνουμε εμείς που τηρούμε όλα τα μέτρα και αυτή τη στιγμή να είμαστε στο σπίτι μας και να καλούν ανθρώπους στο σπίτι τους που δεν ξέρουν πού έχουν πάει πριν και αν κουβαλάνε τον ιό ή όχι. Αυτό θα ήθελα να προσέξουμε όλοι, για να μπορέσουμε να πάμε και μπροστά δηλαδή, και σαν κράτος. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Πάντως αυτός ο ευνηδιασμός ξαφνικά να ανακοινώνεται λίγες ώρες πριν ότι κλείνεται, είναι, δημιουργεί θέμα. Σίγουρα δημιουργεί θέμα. Απ' την άλλη, ναι, μια κυβέρνηση πρέπει να παίρνει τέτοια μέτρα όταν βλέπει ότι κινδυνεύουμε και όντως... δηλαδή δεν διαμαρτυρόμαστε κι εμείς αυτή τη στιγμή που για να το λένε κάτι έχουν δει, έτσι, κάτι καταλαβαίνουν και ότι κάτι συμβαίνει. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμμορφωθούμε με τους κανόνες. Μάλιστα, λέτε επίσης στον κόσμο να μην παίρνει τηλέφωνα για ραντεβού στα σπίτια, είτε για κομμότρες είτε για κάποιες άλλες εργασίες. Εννοείται αυτό. Και το είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι επειδή δεν θέλω να βλογάω μόνο τα γένια μου, υπάρχουν και κομμότριες που έχουν κομμωτήρια και πάνω στο σπίτι, με τα λύπης μου το λέω. Οι περισσότεροι βέβαια από αυτές δεν είναι γραμμένοι στο σύλλογο, δεν έχει να κάνει. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι. Λυπάμαι, είναι δηλαδή κλείνουμε για να κάνουμε ένα καλό, έτσι. Να μην διασπείρουμε τον ιό. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να δέχεται και ο κόσμος, πάλι θα το πω. Δηλαδή, όλοι πρέπει να έχουν την ατομική μας ευθύνη, όλοι έχουμε ευθύνη αυτό το πράγμα. Πώς περιμένουμε να εκλείψει αυτό το πράγμα όταν σου λέει lockdown και γίνεται κάτω έξω χαμός. Δηλαδή εγώ από το μαγαζί μου περνάω 1.000 αυτοκίνητα. Πού πάμε όλο αυτό, τι lockdown έχουμε, πού πάνε όλοι. Μας κλείνουνε, ας κάτσουμε στα σπίτια μας, ας μαζευτούμε, να μπορέσουμε να δούμε και μια σημαία. Δηλαδή, έτσι που το πάμε δεν πρόκειται να γίνει, αυτή η χρονιά έτσι θα πάει. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους και έχουμε να είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για αυτό το θέμα.